Το ΦΠΑ θα αυξηθεί. Έχουμε δώσει μάχες στο κομμάτι του ΦΠΑ. Εμάς μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το κομμάτι του χαμηλού ΦΠΑ για τα νησιά. Η νησιωτικότητα είναι μια ιδιαιτερότητα. Δεν μπορούν να την αντιληφθούν όλοι. Το νησί είναι νησί, το νησί είναι αποκλεισμένο από θάλασσα. Το νησί το χειμώνα δεν πατάει κανένας. Αν υπάρχει η θάλασσα, δεν μπορεί να επικοινωνήσει με κανέναν. Αυτά όλα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το κόστος που έχουν οι κάτοικοι των νησιών για να έρθουν στα κέντρα τα οποία θέλουν υγειονομική περίθαλψη, θέλουν ακόμα σε πολλά νησιά δεν υπάρχουν σχολεία. Δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους, αντί να τους ενισχύσουμε που μένουν σε κάποια νησιά, θα πρέπει να τους επιβαρύνουμε ή να τους τιμωρήσουμε. Δεν διαφωνώ. Υπάρχουν νησιά τα οποία έχουν αναπτύξει, και μπράβο τους, μια εσωτερική οικονομία που τους επιτρέπει να μην είναι στην χαμηλή κατηγορία ΦΠΑ. Αλλά ακόμα και η Μύκονος και η Σαντορίνη το χειμώνα είναι άδεια. Και η Μύκονος και η Σαντορίνη, που εκεί χτυπάνε και οι θεσμοί και όλοι οι υπέρμαχοι της κατάργησης του χαμηλού ΦΠΑ στα νησιά, δεν μπορούν να σκεφτούν τι τραβάει ο μόνιμος κάτοικος του νησιού. Μην σκέφτεστε τους τουρίστες και τους εκατομμυρίους που και διασκεδάζουν εκεί. Σκεφτείτε τον αγρότη της Μύκονο, που υπάρχει και αγρότη στη Μύκονο, ο μικροεπιχειρηματίας της Σαντορίνης, πώς θα βγάζει πέρα το χειμώνα. Η νησιωτικότητα έχει αναγνωριστεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Καβάλα, το επιμελητήριό μας, γνωρίζετε καλά ότι είμαστε μέλος και του ομίλου επιμελητηρίων της Ελλάδος που έχουν νησιά, αλλά και στον πανευρωπαϊκό όμιλο, το Insulaire. Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Παγιωτίδης, είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ομίλου. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε την νησιωτικότητα, να δημιουργήσουμε λόμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηρίξουμε τα νησιά μας. Και πάμε τώρα να καταργήσουμε αυτά τα οποία κτίσαμε. Είναι απαράδεκτο. Τώρα, το αν θα ακριβήνουν η αύξηση του ΦΠΑ στα άλλα είδη, η οποία συζητιέται και από τους θεσμούς και από την παρούσα κυβέρνηση, σαφώς θα δημιουργήσει θέμα. Από ό,τι είδα, τα θέματα που έχουν θέσει οι θεσμοί, όλο τρόικα μου έρχεται, αλλά βγαίνει θεσμοί στο τέλος, έτσι. Τόσα χρόνια τρόικα λέγαμε. Υπάρχει μια πρόταση, λοιπόν, η αγορά επιθυμεί να προχωρήσει η χώρα σε συμφωνία. Είναι δεδομένο ότι θέλουμε να προχωρήσουμε σε συμφωνία, σαφώς θέλουμε να γίνει συμφωνία με όρους στους οποίους θα πρέπει να συζητήσουμε. Το ΦΠΑ είναι ένα θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε. Και πρέπει να δούμε πώς θα βρούμε αντισταθμιστικά μέτρα, έτσι ώστε να μην εφαρμοστεί ο αυξημένος ΦΠΑ. Ο αυξημένος ΦΠΑ θα παγώσει την αγορά. Είναι λάθος, κατά την άποψή μου, από τους θεσμούς να επιμένουν σε τόσο αυστηρά μέτρα λιτότητα σε περίοδο κρίσης. Αυτό έχει αποδειχθεί. Από την άλλη πλευρά όμως, και εμείς δεν έχουμε αυξημένη διαπραγματευτική ικανότητα προφανώς, διότι δεν δίνουμε άλλα πράγματα που πρέπει να δώσουμε και επιμένουν στο ΦΠΑ, που είναι και ο εύκολος τρόπος σύσπαρξης χρημάτων.